Ωραία. Τώρα να πάμε στην αυτοδιοίκηση με την ποιήση όπως είναι αναμενόμενο που προκαλούν οι επερχόμενες αλλαγές σε διάφορες θέσεις της Περιφερειακής Αρχής. Θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου ο απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής, του Περιφερειάρχη Θόδωρου Καρπίδη αλλά και του συμπαραστάτη του πολίτη της Περιφέρειας, της κυρίας Αναστασίας Χιώμου Θόφλια. Ναι, όπως σωστά, τι νεότερα έχουμε. Όπως σωστά ανέφερες, την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση της Περιφέρειας και την ετήσια έκταση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της επιχείρησης. Μέχρι εδώ όλα καλά. Αναμένεται και με ενδιαφέρον φυσικά το τι θα παρουσιάσει ο κύριος Καρυπίδης όσον αφορά τα έργα, ποια βρίσκονται σε εξέλιξη κλπ. Και τις σημαντικές παρεμβάσεις της θητείας του. Μέχρι όλα εδώ όλα είναι πολύ καλά. Έρχεται λοιπόν σήμερα μια ανακοίνωση η οποία δόθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, από τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Στέφανο Πύρο, που ενημερώνει τους πολίτες και πόσο μάλλον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου συνέδρια συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, πρώην αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου, με θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας για το έτος 2016. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, Δημήτρη, αν δεν υπάρχει στο πρωτόκολλο, νομίζω ότι υπάρχει και δημιουργείται πρόβλημα. Σωστά. Και δημιουργεί πρόβλημα την προβλήματα του κ. Σπύρος. Πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία την οποία θα την ακολουθήσει και ο Αντιπεριφερειάρχης Βερολίνου, ο κύριο Σουμαντράκο, και ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, ο κύριο Πλακεντά. Άρα λοιπόν. Και ο κύριο Αδαμόπουλο, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριά. Σωστά, Καστοριά, να μην το ξεχάσουμε, ζητώ συγγνώμη εδώ πέρα. Μέχρι εδώ όλα καλά. Όλα αυτά όμω, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με, πάντοτε με τη ματιά των αλλαγών, οι οποίε θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι και το τέλο Μαρτίου. Αλλαγέ οι οποίε είναι. Προ το παρόν, αλλαγέ όσον αφορά τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αναγκές. Αν θα ανανεωθεί ο κύριο Κοτσίδη, αν θα παραμείνει στη θέση του κύριου Κοτσίδη και φυσικά στα μέλη τη Οικονομική Επιτροπή. Τι θα γίνει. Θα πούμε τα πράγματα τώρα, θα τα παρουσιάσουμε αναλυτικά. Οι αλλαγέ αυτέ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Θοδωρή του Καρυπίδη, θα είναι υποχρεωτικέ. Ο κύριο Καρυπίδη είχε δηλώσει. Από θέση ευθύνη θα περάσουν οι πάντε. Εκτό και αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα θελήσουν να αναλάβουν θέση ευθύνη. Σε διαφορετική περίπτωση. Όλοι θα αναλάβουν θέσεις ευθύνες. Έξω από το κάδρο αυτό θα βγάλουμε τον σημερινό ανεξάρτητο Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Σταύρο Καμπουρίδη και τον κύριο Θεδουλίδη, ο οποίος παραιτήθηκε και τη θέση κατέλαβε και, και τον αναπλήρωσε ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο πρώην προϊστάμενος του ΟΑΕΔ Κοζάνης. Έρχομαι λοιπόν και λέμε. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε τρεις συγκεκριμένες αλλαγές. Αυτές αφορούν στα ονόματα. Τον ΙΝ Αντιπεριφερειαρχών του κυρίου Γιαννακίδη και τη κυρία Παναγιωτίδου, αλλά και του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου του κυρίου Γιώργου Κοτσίδη. Εκτός όμως και αυτό απρόπτου, γιατί υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που λένε ότι μπορεί να ανανεωθεί η στήριξη του κυρίου, να ανανεωθεί η θητεία τους από την πλευρά του κυρίου Καρπίδη. Εμείς οφείλουμε να παρουσιάσουμε το ρεπορτάζ σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, που για μας το ρεπορτάζ δεν κλείνει ποτέ, είναι σε διαρκή. Κατάσταση ανοιχτό, άρα λοιπόν συμπληρώνεται, προσθέτουμε και αφαιρούμε. Μέχρι αυτή τη στιγμή αυτά έχουμε στα χέρια μας. Η κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδη, ο κύριος Σταύρος Γιαννακίδης και ο κύριος Γιώργος Κοτσίδης είναι τα άτομα τα οποία θα αλλάξουν. Δεν θα αλλάξουν. Η κυρία Μαρία Καρυπίδου, ο κύριος Θεόδωρος Θεοδόρου δεν θα αλλάξει. Κύριος ο κύριος Μαθαίος Καλαϊτζίδης και ο κύριος Θεοφύλακος Ζυμπίδης. Αυτοί θα αλλάξουν, αν θα αλλάξουν κάποιους από αυτούς. Προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπου ολοκληρώνεται εκεί το 18 μηνό του, αν δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν τότε θα πούμε σε μια άλλη ονοματολογία. Θα αλλάξει σίγουρα η Οικονομική Επιτροπή ή μέλη από αυτήν. Γιατί έχει και ολοκληρώνει τη θητεία της περί τα μέσα Μαρτίου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει εκ νέου νέα εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Αλλαγές θα έχουμε και σε επίπεδο αντιπολίτευσης. Ακούγονται ότι από την αντιπολίτευση θα προταθούν και κύριοι από την πλευρά του κυρίου Δακή, οι κύριοι Σαββόπουλος και Γάτσιος. Και, ενώ δεν... και ο κύριος Βόλης παίζει, αν θα είναι στην Οικονομική Επιτροπή. Κρατώ κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά το όνομα του κύριου Βόλη, με δεδομένο ότι ο κύριος Βόλης έχει εκφράσει την επιθυμία του εδώ και αρκετό καιρό να κατέλθει υποψήφιος και να διεκδικήσει τον δημαρχιακό θόκο του νέου καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης. Πάντω, οι πληροφορίε μιλάνε ότι όσον αφορά και για την αξιοποίηση από την πλευρά του κ. Δακή, ότι μπορεί να παραμείνει στη θέση του ο κ. Σόκουτη ω αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ή να αξιοποιηθεί στη θέση αυτή ο κ. Γκόσβου. Να δώσουμε τώρα, Δημήτρη, τα ονόματα τα οποία θα παίξουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και τα οποία θα πιέσουν κατά το πολύ τον Θοδωρό Καρυπίδη. Αυτοί είναι η Δημήτρη Καρακασίδη, Ιωαννίδη Κυριάκο, Ρούση Αλεξανδρή, Ηλία Κάτανα, Γιώργο Χριστοφορίδη. Παναγιώτης Τερβίλους, με ένα ερωτηματικό, είναι ίσως ο μοναδικός ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει προκαλέσει είτε αρνητικά είτε θετικά καθόλου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος, ο οποίος άσχετα αν προέκυψε τώρα
με την παρέτηση του κυρίου Θεοδουλίδη. Θα παίξει, είναι όπως αναμένεται και πιστεύουν πολύ, ένα σημαντικό ρόλο. Θα πιέσει πολύ τον Θοδωρή Καρυπίδη να του δώσει μια θέση διαχειριστική. Όπως προαναφέραμε, εκτός μένει ο κύριος Σταύρος Καμπουρίδης λόγω του ότι έχει αναεξαρτητοποιηθεί. Εκτός επίσης θα παραμείνει σίγουρα ο κύριος Κεχαγιάς, η κυρία Γιανακίδη, ο κύριος Γιανακίδης και η κυρία Παναγιωτίδου. Στο παιχνίδι φαίνεται να μπαίνουν γερά στην κυριολεξία ο κύριος Γέρου Κώστας από τη Φλόρινα και ο Γιώργος Αντωνιάδης. Επίσης από την Καστοριά έναν πρωταγωνιστικό ρόλο θέλει να παίξει από την πλευρά του ο κύριος Κώστας Παναγιώτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος στην Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόβλημα που ανήκυψε το τελευταίο διάστημα με αφορμή την ανακοίνωση καταγγελία της Γεωργίας Εμπιλιάδου, ίσως τον περάσει σε έναν ιδιότυπο περιθώριο. Μέλη να δούμε τι θα συμβεί με τον ερχομό από την Αθήνα που βρίσκεται του Περιφερειακού Δυτικής Μακεδονίας του κ. Καρυπίδη, γιατί θα πρέπει να πάρει θέση σε όλα αυτά που προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Ρόλο θέλει να παίξει επίσης και ο κύριος Βάος Πασκάλης και εκτός μένει από αυτά βέβαια η κυρία Αμαλία Κούσκουρα, η οποία διατέλεσε και ένα με τόσα ονόματα που ανέφερες δεν μπορούν να αξιοποιηθούν όλοι. Δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους του ότι αυτοί θα θέλουν και πρέπει να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί αυτό τους το δίνει η δήλωση του κ. Καρυπίδη, που είπε ότι όλοι θα αναλάβουν τέτοιες ευθύνες. Επίσης, εκτός από τις αλλαγές θα μείνει σίγουρα ο κύριος Κώστας Καναβός, ο οποίος διατέλεσε, ήταν ο πρώτος αντιπεριφερειάρχης υπεύθυνος σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Ο κύριος Δασκαλόπουλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε, δεν επιδιώκει να πάρει θέση αντιπεριφερειάρχη, απλά θέλει να παραμείνει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Εδώ εκτιμώ ότι ο κύριος Καρυπίδης θα του κάνει τα χατήρια. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Για να δούμε. Θέση γιατί δεν θα υπάρχουν δοθεί. Και ακούστηκε και κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να στηριχθεί. Άκουσα και αυτό, ότι ο κύριος Κώστας Καναβός για τη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Θα έρθουμε τώρα, θα πούμε και τα ονόματα τα οποία έχουν μια. Με ειδοποιούν όμως ότι έχουν ξεπεράσει το χρόνο. Τέλος θα προλάβουμε μετά. Θέση δεν πρόκειται να δοθεί βέβαια στον. Νυν Περιφερειακό Σύμβουλο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της ΔΥΠΡΑ και πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Έβραξης, ο κύριος Γρηγόρης Γιαννόπουλος, ο οποίος θα συνεχίσει να πορεύεται με αυτή την εικόνα. Μέλη να ευγενέστε να δούμε τι θα γίνει. Να πούμε κάτι, ότι όσοι εκλεγούν σαν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, θα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι τηλεθεατές, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, δεν πρόκειται να αναλάβουν μέχρι τη λήξη της θητείας αυτής της Περιφερειακής Αρχής θέση αντιπεριφερειάρχη ή θέση Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τώρα να έρθουμε στα ονόματα τα οποία θα παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη θέση του κ. Γιανακίδη, θεωρείται σίγουρο ότι αυτή θα την αναλάβει, θα τον αναπληρώσει ο κ. Ρούσης Αλεξανδρής. Σε ό,τι αφορά τώρα τη θέση της κ. Παναγιωτίδου, εδώ βάζω ένα ερωτηματικό. Δεν γνωρίζω αν πραγματικά υφίσταται θέση αντιπεριφερειάρχη που θα ασχολείται με θέματα ενέργειας. Γίνεται μεγάλος λόγος ότι αυτές τις υπευθυνότητες θα τις αναλάβει να τις διαχειριστεί προσωπικά ο Περιφερειάρχης ο Θοδωρής ο Καρυπίδης. Άρα λοιπόν μένει η κενή αυτή, θα αναπληρωθεί από κάποιους άλλους. Τη θέση τώρα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου είχα πει και είχα εκτιμήσει την τελευταία φορά που κάναμε μια έτσι προσέγγιση για τις αλλαγές, ότι πρόκειται και θέλει να την αναλάβει ο Γιώργος Αντωνιάδης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος από τη Φλόρινα. Στο παιχνίδι μπαίνει όμως και ο κύριος Γέρου Κώστας, αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου θα προταθεί ο κύριος Παύλος Τσότος, με δεδομένο ότι ο κύριος Τσότος προέρχεται από το συντηρητικό χώρο, από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, έκανε μια στάση για λίγο στου Σανέλ και τώρα βέβαια στηρίζει το συνδυασμό Ανατροπή Δημιουργία του κ. Καρυπίδη. Διατέλεσε αντιπεριφερειάρχη, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να τύχει μια ευρύτερη αποδοχή. Αυτό σαν ερωτηματικό. Μάλιστα. Αυτό είναι. Στην Οικονομική Επιτροπή βέβαια τα πρόσωπα παίζουν, ποικιλούν. Μέλη να δούμε τι θα συμβεί. Θεωρώ ότι δεν θα θελήσει να είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. Ιωαννίδης Κυριάκος, γιατί θέλει να έχει προς το τέλος της θητείας θέση αντιπεριφερειάρχη. Εδώ θα παίξει ένα ρόλο ο κύριος Μαρκόπουλος, από ό,τι καταλαβαίνω ότι αυτός θα θελήσει πραγματικά να συμμετέχει στην Οικονομική Επιτροπή. Ίσως παραμείνει στην Οικονομική Επιτροπή εκτός του κύριου Δασκαλόπουλου και ο κύριος Καρακασίδης, αλλά όλα αυτά υπό μία έρευνα. Ο κύριος Καρακασίδης είναι ένα πληρωματικό μέλος. Ναι, να παραμείνει τακτικό, και ο κύριος Κεχαγιάς όμως, ο οποίος θέλει να παραμείνει. Όλα αυτά είναι από μία αίρεση. Αυτές είναι οι εξελίξεις μέχρι αυτή την ώρα. Βέβαια, αυτά όλα είναι πολύ εύκολο να μεταβληθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά ας το κρατήσουμε αυτό, είναι μια καλή μαγιά σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα τρέξουν και με δεδομένο ότι ο απολογισμός πεπαραγμένων βρίσκεται υπό την πίεση των αλλαγών που οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του Μάρτη.